Για πάλι από μένα και ήρθε η ώρα για ένα ακόμα review. Λοιπόν, το βλέπετε αυτό το βουναλάκι από πίσω που έχει και δεν φαίνεται τελείως. Κάτσε λίγο να δούμε. Ε, όλο αυτό εδώ το βουναλάκι μέχρι εκεί πάνω. Ωραία, ξεχάστε το. Αυτό είναι ο κινέζικος υπολογιστής. Αλλά εγώ πρώτα θα σας δείξω αυτό που θα μας βοηθήσει να το δέσουμε. Λοιπόν, τι είναι αυτό. Wow Stick 1S. Κάτσε να δούμε πίσω τι γράφει. Εδώ πέρα έχει κάτι. Wowtation. Taihuinyao.com. Τι είναι αυτό. Και από πίσω έχει κάποια πραγματάκια. Ένα 80 inch precision screw driver, Βιδώνει, τριπάει, δείχνει, στριβώνει. Αυτόματο και manual. Έχει LED για να να δουλεύει και λίθιον μπαταρία και USB charging. Ωραία, εδώ πέρα μετά έχει κάτι τέτοια γνησιότητα. Έχει εδώ 5-500 κάτι 100 στροφέ ή 10%. Ένα 8, ναι, βλακίε που δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι. Και πάμε να δούμε τι έχει μέσα η συσκευασία. Hello, one S wow stick και τραβάμε αυτό εδώ. Εδώ πάνω μα έχει αυτό το ωραίο το τριγιαδιάγραμμα. Λοιπόν, μαϊμού γορίλα, νεάντερντα, λογό Homo erectus, και τέτοια, ναι, όταν. Ωραίο, τέλειο. Και γίνεται μετά τέτοιο. Τελεία, μια χαρά, κινέζικο, ωραία, ωραίο, δηλαδή για δώρο, αυτό εδώ πέρα η λεπτομέρεια είναι καλό. Είναι πολύ ωραίο, είναι όμορφο. <laughs> λοιπόν, ε, WoW Stick 1S, Lithium Precision Screwdriver, λιθίου κατσαβίδι ακριβία. Μάλιστα, λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι το One wow Stick, αλλά όπω ξέρετε, αυτό το θα δούμε τελευταίο. Πάμε να δούμε τι άλλο έχει η συσκευασία. Λοιπόν, η συσκευασία μέσα έχει, ε, εδώ πέρα είναι η βάση, τη γράφει εδώ, Οπ, έλα από εδώ. Wow Link, Wow Base και Wow Beach. Και αυτό είναι το Base Cover. Λοιπόν, οπότε πάμε να δούμε τι είναι αυτό. Ε, αυτό είναι ένα καπάκι και σου δείχνει μέσα όλα τα bits και όλα τις μύτες που μπορείς να βάλεις. Τι σου γράφει εδώ, τα 5 που είναι για σκληρούς, P2 που είναι για κινητά, P6 που είναι για laptops, H3 που είναι για κάτι άλλο, ε, SL για γυαλιά, SL3 για μοντελής ξέρω εγώ, PH00 για κάμερες, PH00 για ραδιόφωνα. PH1 για υπολογιστέ, τα αφέξει για κινητά και πάλι φτιάχνω και από την αρχή. Πάμε να δούμε πώ είναι αυτό. Αυτή είναι η βάση του. Λοιπόν, το κατσαβίδι, από ό,τι βλέπει εδώ πίσω, έχει θύρα micro USB. Το κατσαβίδι μπαίνει εδώ πάνω, μπαίνει εδώ και φορτίζει μια χαρά. Πάνω στη βάση του έχει μέσα επαγωγικά. Και φορτίζει. Τι λέει εδώ πέρα, ναι, 500 λογικά μιλιαμπερόρια, οπότε στο μισό αμπερ κάθεται και φορτίζει, δεν χρειάζεται καμιά τεράστια παροχή. Έχει εδώ πέρα πάρα πολλέ για όλα τα γούστα, τι είναι εδώ, άλλο εδώ, έχει τόρξ, έχει θεραποκατσάβιδο, έχει αστεράκια διάφορα, έχει μικρά, έχει μεγάλα, έχει πολύγωνα, μια χαρά βασούλα. Οπότε εδώ πέρα έχει αποθηκευτικό χώρο για beach. Το βάζει εδώ πάνω, το ακουμπάς αυτό εδώ πέρα για να μην φαίνεται, εδώ μεταξύ είναι πολύ ωραίο αισθητικά, από ό,τι βλέπει εδώ πέρα είναι το ωραίο το μεταλλικό το γύρω-γύρω και από το πάνω είναι τελείω flat. Λευκή λάκα, α το πούμε, κάτι τέτοιο υλικό. Και από πίσω είναι USB. Οπότε αυτό εδώ πέρα, το όμορφο το κομματάκι, είναι η βάση φόρτιση. Πάμε να δούμε τι άλλο έχει μέσα. Έχει μετά εδώ τα Wow Beats. Βγάζουμε και τα Wow Beats. Τι είναι τα Wow Beats, αυτό εδώ πέρα το έχετε δει. Ε, το το κατσαβίδι αυτό έχει και άλλε εκδόσει. Είναι η 1S, είναι η 1FS, είναι αυτή με τι δύο μπαταρίε, είναι αυτή που είναι τέτοιο. Αυτή είναι η πιο ακριβή έκδοση. Αυτή εδώ πέρα κάνει περίπου ένα 70 αλλά είναι το καλύτερο μοντέλο και αυτό που σου, λείπει, λύνει τα χέρια, σου δίνει μια πλήρη πλατφόρμα εδώ πέρα με beats και μίτε και οτιδήποτε για να κάνει τη δουλειά σου. Αυτό βέβαια μπορούσε να είναι πολύ ωραίο δώρο για κάποιον ηλεκτρονικό, για κάποιον μοντελιστή, για κάποιον enthusiast που κάθεται και λύνει πολλέ ηλεκτρικέ συσκευέ on the go. Δηλαδή βάζει αυτό το, έχει αυτό το κατσαβιδάκι, δεν χρειάζεται να κουβαλάει όλο το χαρτόνι. Έχει το κατσαβιδάκι. Έχει αυτό τη μαλακιούλα με τι με μύτε όλε μαζεμένε και πάει και κάνει τη δουλειά του ανα πάσα στιγμή. Δηλαδή. Γαμώ. Ε, από εκεί και πέρα, Πάμε να δούμε, έχει τι, αυτό εδώ πέρα το μικρό τόπο πρακτικό Αυτό το βάζει στην τσέπη πολύ εύκολα Και έχει μέσα ένα σωρό μυτούλες Το βάζουμε εδώ πέρα στην άκρη Και πάμε να δούμε γιατί είναι το τελευταίο Το τελευταίο είναι αυτό εδώ το base Λοιπόν αυτό το base το έχετε δει ξανά αυτό το θέμα με το καρούλι Εδώ πέρα βάζει το micro USB Και εδώ πέρα άλλη μια, μια, μια USB και μια micro USB Οπότε εγώ τώρα κάτσε να δω Πρέπει να έχουμε ένα power bank εδώ Έλα, πού είναι το power bank mm. Uh -huh. Μισό, θα το βάλω πίσω στο φορτιστή εδώ πέρα το πολυφορτιστή που είχα πάρει το Blitzkrieg. Λοιπόν, βάζεις τη USB εδώ πέρα, κανονικά USB καλωδιάκι. Λοιπόν, βάζεις εδώ τη USB, βάζεις τη Μέγειο USB που σου δίνει εδώ πέρα με το καρούλι πίσω στη βάση του WowBase. και από ό,τι βλέπεις ανάβει το λαμπάκι. Οπότε. Είσαι έτοιμος για φόρτισμα, δεν χρειάζεσαι τίποτα άλλο. Το έχεις αυτό για την προέκταση τώρα για να μην έχεις ένα καλωδιάκι ανά πάσα στιγμή να το τραβάς από εδώ, να το τραβάς από εκεί, να στραβώνει, να κάνεις... Ε, όταν τελειώνεις, πας ξανά το, το ξανατυντώνεις αυτό εδώ το πράγμα και το έχεις μαζεμένα μια χαρά χωράει στην κολλότσε, στην τσέπη όπου θες. Πάμε να δούμε τι άλλο έχει μέσα η συσκευασία. Λοιπόν, ε, base cover, wall wo link, wow bitch, wow base, τα είδαμε όλα. Πάμε να δούμε από κάτω τι άλλο έχει. Λοιπόν, από κάτω από ό,τι βλέπει εδώ πέρα, WOWPAD, manual. Και σου λέει εδώ πέρα κάποιε οδηγίε από πίσω με το manual και σου έχει αυτό εδώ. Αυτό εδώ είναι μαγνητικό pad, ε, σαν mouse pad το. Είναι μαγνητικό για να βάζει τι βιδούλε που έχει μαζέψει. Αντί να κάθεσαι να ψάχνει τι βιδούλε αριστερά-δεξιά, ξέρω εγώ, μόλι λύσει κάτι, μπορεί πολύ εύκολα να τι ακουμπά εδώ πέρα, να το έχει εδώ πέρα κάτω. Και όπω ξεβιδώνεις κάτι με το κατσαβιδάκι, να τσακουμπά κατευθείαν εδώ. Εδώ πέρα το μαξί μα λέει και μερικά πραγματάκια. Το status light, charger hole, σου λέει πώ να φορτίσει εδώ πέρα από το wow base. Ε, beach hole, ότι από κάτω έχει και τέτοιο. Ash hole, ε, led light, unscrew και screw. Βιδώνει ξεβιδώνει και, και charger in beach. Λοιπόν, και από εδώ κάτω έχουμε το μανουαλάκι και έχουμε τίποτα άλλο. Όχι, μια χαρά. Λοιπόν, από ό,τι βλέπει η συσκευασία είναι environmental friendly πάλι εδώ πέρα κάτι. Α, εδώ κοιτά. Έχει και κενά, ρε. Μπράβο, ωραίο, όμορφο. Λοιπόν, από ό,τι βλέπει εδώ πέρα είναι ωραίο. Έχετε κάποιε τσαχπινιέ, είναι σχισμένο εδώ πέρα και βλέπει από πίσω. Ε, παιδιά, το συγκεκριμένο είναι ένα πολύ καλό premium δώρο για κάποιον ηλεκτρονικό. Για κάποιον. Να, αυτό που σα έλεγα εδώ πέρα με τι βίδε που μπορεί να τι βάλει. Εν τω μεταξύ από πίσω μεριά, είδε το έχει χωρισμένο σε τεταρτημόρια. Οπότε μπορεί να πει: Του καπακιού οι βίδε ήταν αυτέ εδώ πέρα ο αριστερά. Μετά μπήκαμε μέσα στην πλακέτα και βγάλαμε αυτέ. Μετά από κάτω από την πλακέτα βγάλαμε αυτέ. Και έχει οργανωμένα όμορφα και ωραία. Μπράβο, έτσι είναι λύση αυτή και μετά σου λύνει εδώ το κατσαβιδάκι. Λοιπόν, οπότε, είδαμε τα πάντα. Ε, ναι, τι έλεγα. Για κάποιον ηλεκτρονικό, α πούμε, έχω τον ξάδερφό μου που δουλεύει στι εταιρείε που κάνει έφυγε LG και τέτοια. Και με το που του έδειξα, ενθουσιάστηκε. Του λέω, ωραία, εσύ και αυτό στη δουλειά μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Μου λέει, όπλα, στάκα. Ε, όταν είναι να χρησιμοποιήσει, ξέρω εγώ, ε, κατσαβίδι για να δέσει ένα κινητό από τα επώνυμα Samsung, LG και τέτοια, μου λέει, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δεν με βολεύει αυτό. Γιατί, Γιατί εμεί δουλεύουμε με δυναμόκλητα και δυναμοκάβι τσάβιδα και δυναμο Δηλαδή κάθε βίδα πρέπει να είναι ε, στιγμένη, ξέρω εγώ, ε, σε συγκεκριμένες ε, με συγκεκριμένη δύναμη. Νιούτον. Οπότε σου λέει, η πάνω δεξιά βίδα πρέπει να σφιχτεί με αυτά. Πάσει εσύ το ρυθμίζει και μετά πα και το σφίγγει. Το μεξί τώρα βλέπει που κάνει εδώ πέρα αυτό το pulsing το light. Σημαίνει ότι φορτίζει. Ωραία. Μου λέει, όχι, θέλουμε εκεί δυναμόκλειδα και δυναμοκατσάβιδα. Οπότε μου λέει, δεν είναι για αυτή τη δουλειά. Αυτό είναι όμω τέλειο. Άμα είσαι, ξέρω εγώ, στον δρόμο και είσαι ηλεκτρονικό και κάνει επισκευέ τέτοια από το να έχει ένα σωρό κατσαβίδια και μικρά και βλακίε. Ε, ε, έχει αυτό και ξενιάζει. Ούτω ή άλλως, δυνατό είναι, το έχω δοκιμάσει. Πότε μου λέει, για αυτή τη δουλειά είναι τέλεια, ή για κάποιον τεχνικό the go, ή για κάποιον ηλεκτρονικό, ή για κάποιον γομπίστα που κάνει πολλή δουλειά και θέλει πολλά bits, ανά πάσα στιγμή να κάθεται να λύνει, να δένει, να κάνει τέτοιες δουλειές, αυτό τους λύνει τα χέρια. Τώρα για πιο επαγγελματική φάση εννοείται φυσικά ότι θες άλλα εργαλεία. Αλλά για σαν δώρο είναι πάρα πολύ ωραίο. Ακόμα δηλαδή και εγώ για τον υπολογιστή τώρα που θα το χρησιμοποιώ. Ε, είχα αυτό το θεματάκι. Δεν είχα κατσαβίδια στο σπίτι. Ήθελα να δέσω το κινητό. Καθόμουν εκεί με κάτι τεράστια στραβοκατσάβιδα και προσπαθούσα να λύσω τι μικρέ τυπηδούλε του κινητού. Ε, ήθελα να ξέρω κάτι στο τοίχο, κάποιο παιχνίδι, να λύσω ένα καπάκι που είχε μπαταρίε. Ε, το λάπτο, έστω και το λάπτοπ. Ή κάποιο σκληρό που μου είχε χαλάσει, ξέρω εγώ, και ήθελα να κάνω μαστροβουλιά, να το ανοίξω για να έχω τη πλάκα μέσα τη μεταλλική. Ε, ναι, μια χαρά, κατσαβιδάκι. Ε, από ό,τι σα είπα εδώ πέρα έχει σκρού, βίδωμα, ξεβίδωμα και φω. Μια χαρά, LED φω, άμα θε να κάνει μια δουλειά στο σκοτάδι. Ε, τι άλλο να πω για αυτό το προϊόν. Θα το δείτε τώρα ενδράσει, τώρα που θα κάθομαι να δέσω το τέτοιο. Αλλά αυτό δεν πάμε να λέει ότι είναι πολύ έξυπνη λύση. Ε, ναι, εγώ πήρα το ακριβό μοντέλο, αλλά είναι ένα κατσαβίδι που θα χρησιμοποιώ στο σπίτι και για τον υπολογιστή μου και για το κινητό μου και για τι δουλειέ που θέλω να κάνω μέσα στο σπίτι. Οπότε μου έχει υψηλολύσει τα χέρια. Βέβαια είναι λίγο overkill, γιατί εμένα εδώ πέρα αυτό είναι καθαρά για τεχνικού, για κάποιον που θα το χρησιμοποιήσει επαγγελματικά. Ή για κάποιον που θέλει να είναι μοντελίστη, modelist... δεν ξέρω τέλο πάντων, υπάρχουν πολλές χρήσεις για αυτό το προϊόν. Αλλά αυτό που μένει είναι ότι στα 70 δολάρια είναι λίγο τσουχτερή τιμή, αλλά πληρώνει ένα premium προϊόν το οποίο μπορεί να κάνει πολύ άνετα ένα δώρο και να μείνουν όλοι εντυπωσιασμένοι. Anyway, αυτά από μένα, γεια σα.